Η φήμηση του Ευρυπίδη είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, το οποίο παραδόξως παίζεται σπανία στην ελληνική σκηνή. Ένας λόγος είναι μάλλον ο τίτλος του, γιατί ονομάζεται φήμησης και ο ευρύς κόσμος και άνθρωποι θέατρου ακόμα δεν γνωρίζουν σε τι αναφέρεται. Είναι ένα έργο που αναφέρεται στον μύθο των Λαυδακητών και είναι όλα τα γνωστά πρόσωπα του μύθου. Ο Ειδίποδας, η Αντιγόνη, ο Κρέων, ο Ετοκλής, ο Πολυνίκης. Ο τίτλος βέβαια δεν παραπέμπει στον μύθο αυτό. Είναι ο χορός που ονοματίζει το έργο. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο και πολύ επίκαιρο, καθώς ο Ευρυπίδης 2.500 χρόνια πριν μιλάει για την αμφίλεια διχόνοια και το κλίμα διχασμού, το οποίο υπήρχε στην εποχή του και δυστυχώς δεν έπρεπε ποτέ να υπάρχει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο χώρο μας που συνηθίζουμε να ονομάζουμε, να θεωρούμε ότι είναι το θέμα της Ελλάδας. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο και αντιλαμβάνεται κανείς δυστυχώς ότι λέει και οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν τίποτα από την ιστορία. Απλώς το ωραίο πιστεύω στην Ελλάδα, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε ανάγει την εμφύλια διαμάχη και το αδελφό σου σκοτώνει αδελφό σε τραγωδία. Δηλαδή έχει γραφτεί, ας πούμε, αυτό το έργο ειδικά για αυτό το θέμα για να αναδείξει την ιδιαιτερότητα αυτής της εμφυλίας διαμάχης. Γι' αυτό και μου αρέσει εμένα τόσο πολύ το συγκεκριμένο έργο, γιατί δεν είναι απλώς δύο πολιτικοί οι οποίοι διαφωνούν ή δύο αντίπαλοι βασιλιάδες που ο ένας θέλει να πάρει τα χωράφια του άλλου, αλλά είναι δύο αδέλφια που διεκδικούν το ίδιο κτήμα. Εμένα αυτό σαν θέμα με χτυπάει πάρα πολύ βαθιά εσωτερικά, μου είναι γνώριμο και θεωρώ ότι πολύ με κάτι τρόπο σοφά, επειδή είμαστε ένας γέρικος λαός, είμαστε πάρα πολλά χρόνια εδώ στην περιοχή, το μελετάμε ως τραγωδία και όχι σαν ένα φαινόμενο απλώς εγκληματικό που θα μπορούσαμε να το δούμε σε άλλες περιοχές του κόσμου. Έχουμε τη χαρά να επιστρέψουμε στην δουλειά μετά από πολλούς μήνες αναγκαστικού καθισιού όλοι μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε με αγαπημένους συναδέλφους και είναι πραγματικά ευτυχία να δουλεύεις με ηθοποιούς που είναι ανοιχτοί και που αγαπούν αυτή τη δουλειά και αγαπούν να φτιάξουμε κάτι μαζί. Και θέλω να αναφερθώ ειδικά στα κορίτσια του χορού μας, γιατί συνήθως δεν αναφέρονται σε αυτά. Είναι οι πρωταγωνίστρες αυτής της τραγωδίας. Είναι 10 εξαιρετικά κορίτσια που εδώ και 2 μήνες δουλεύουν εντατικά με τρομερή εφοσίωση και αγάπη και είναι νομίζω οι αγαπημένες όλου του Διάσου για τον τρόπο που βρίσκονται μέσα στην πρόβα. Ισχύει απόλυτα αυτό που λέει ο Γιάννης. Μας εμψυχώνουν, μας ενεργοποιούν, μας κινητοποιούν και στην πραγματικότητα η ιστορία αφηγείται κυρίως μέσα από τα δικά τους μάτια, μέσα από τη δική τους οπτική, που είναι πολύ πιο καθαρή από τον τρόπο που ο κάθε ρόλος είναι αναμενωμένος και υποκειμενικός στην ιστορία του. Π.χ. ας πούμε εγώ οδηγώ με τον Ετεοκλή, ο οποίος είναι ο αδελφός που έχει κρατήσει άδικα κατά τον άλλο αδελφό, τον Πολυνίκη, το θρόνο και δεν τον επιστρέφει και γι' αυτό έρχεται ο αδελφός του ζητώντας το θρόνο που δικαιωματικά του ανήκει πίσω. Και για να τον πάρει, το θρόνο, έχει φέρει βεβαίως, δυστυχώς, έναν ολόκληρο στρατό από μια αντίπαλη πόλη του Άργος και επίκειται πόλεμος έξω από τα τείχη. Η στιγμή που ξεκινάει η ιστορία είναι μια προπολεμική, ακριβώς πριν ξεκινήσει η μάχη στιγμή, με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και έναν αθώο και ένα αθώο χορό από κορίτσια από ένα άλλο μέρος του κόσμου που έχουν εγκλωβιστεί πίσω από τα τείχη. Και έτσι ξεκινάει αυτή η ιστορία. Η συνθήκη που έχει στήσει ο Ευρυπίδης είναι για μένα απίστευτα, ακόμα και κινηματογραφική θα μπορούσα να την πω. Μα είναι κινηματογραφική. Είναι μάλλον, λένε κάποιοι. Είναι από τα πιο κινηματογραφικά. Το αρχαίο δράματο, που λίγο τολμηρό να το πει κανείς, είναι το πρώτο σύρια. Ακριβώς. Γιατί τα επεισόδια δέχονται το ένα το άλλο και υπάρχει μια ξένη συλλογή. Ξανά, δεν έχω πάρει μέρος σε άλλη παράσταση που να έχει 10 ρόλους, όλους κεντρικούς, και να περνάει η μία σκηνή σκητάλη στην επόμενη την ιστορία, ξεκινώντας ας πούμε από τους 7 ειδιδίβας και καταλήγοντας την Αντιγόνη με τον Κρέωτα, γερνώντας από έναν ειδίποδο ανάμεσα. Είναι πολύ πρωτότυπο έργο, πολύ ενδιαφέρον και φαντάζομαι ότι ο Ευρυπίδης, επειδή ήταν ο άνθρωπος, ήταν προκλητικός, τον ενδιαφέρει να κουνήσει τα πράγματα, ήθελε να περιλάβει όλα αυτά που του άρεσαν από τις μεγάλες επιτυχίες αυτό το έργο σε ένα.
Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι και αξίζει τον κόπο να το δει κάποιος. Και να θα το δει.